Το Θείο Πνεύματι καταβγαζόμενος Ω άνθρα ξεφλέξας πλάνη στην ακανθάν αυρένδιε αθλοφόρε. Όθεν ως θυμία μα, λογικόν ολοκαύτωμα, το σε Τελειούμενος μ能ς βιοτου σε τιμώντας θεοφρον σκέπε εκ ποσι σε τη δεκάτη του μηνός Αυγούστου, Λαυρεντίου Αρχιδιακόνου, Ξίστου Πάπα Ρώμης και Υπολίτου των Μαρτύρων, Ήρωνο Φιλοσόφου, Λαυρεντίου Μάρτυρος εν Αντιοχία και τον Σύν Ο Άγιος Λαυρέντιος και η Σύν Αυτό, τρίτος αιώνα μετά Χριστόν, ήταν Αρχιδιάκονος της Εκκλησίας της Ρώμης, και έζησε επί αυτοκρατόρων Δεκίου και Ουαλεριανού, όταν και ο ίδιος μαρτύρησε. Ω αρχιδιάκονος της Εκκλησίας, ήταν επιφορτισμένος με την διοίκηση και την διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας και τη διακονία των φτωχών, από τον επίσκοπο Ξύστο, ο οποίος καταγόταν από την Αθήνα και είχε σπουδάσει ο Ξίστος και φιλοσοφία πριν μεταβεί στη Ρώμη όπου και είχε μαρτυρικό τέλος. Από τον Άγιο Λαβρέντιο ζητήθηκε να παραδώσει και να απολογηθεί για τους θησαυρού της Εκκλησίας. Τότε ο Άγιος Λαβρέντιος συγκέντρωσε όλους τους φτωχού, τους ασθενείς και τους ανάπηρους και αφού τους ανέβασε σε άμαξες, τους οδήγησε όλους μαζί ενώπιον του επάρχου λέγοντας «Ιδού της Εκκλησίας η θησαυρή» οργισμένος τότε ο τύραννος, διέταξε να μαστιγώσουν τον Άγιο και να τον ρίξουν στην φυλακή. Εξακολουθούσε όμως να παρηγορεί τους φτωχούς και να ιατρεύει τους ασθενείς. Βλέποντας αυτά, ο τριβούνος Καλήνικος και επιστάτης της φυλακής πίστεψε και αυτός στο Χριστό και βαπτίστηκε χριστιανός. Ο έπαρχος έδωσε εντολή να απλώσουν τον Άγιο Λαυρέντιο επάνω σε σιδερένια πυρακτωμένη σχάρα και να τον ψήσουν ζωντανό. Λέγεται ότι είπε προς τους δημίους του, «Στρίψτε με και από το άλλο μέρος για να ψηθώ καλά ολόκληρος». Το ιερό του λείψανο το παρέλαβε και ενταφίασε με ευλάβεια ο υπόλοιτος, ο οποίος όμως στην συνέχεια συνελήφθη και αφού μαστιγώθηκε με εχμηρές αλυσίδες, και προσδέθηκε σε άγρια άλογα, σύρθηκε και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του. Την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ξίστου και Υπολίτου συνεορτάζει η Εκκλησία μας με την μνήμη του Αγίου Λαυρεντίου.